Ενώ του Αδάμ ήταν να κερδίζει με υδρότα και κόπο το ψωμί του. Όλα αυτά έρονται με την ανάσταση του Χριστού. Γίνεται μια νέα ανθρωπότητα. Αυτή η χαρά όμως, γιατί μερικοί συγχαίουν τη χαρά με το γέλιο, ναι. Δεν είναι γέλιο. Καλά. Έχει διαφορά. Θα μας πείτε για τη χαρά και το γέλιο. Ναι, έχουμε εκεί πέρα και κάποια ένσταση από κάποιο φίλο ο οποίος μας είπε κάτι, αν ο Χριστός γέλασε ποτέ. Αλλά προηγουμένως είπατε κάτι, μια διευκρίνηση κάνατε εκεί για την Ανάσταση. Ναι. Μια διευκρίνηση και είπατε ότι άλλοι δέχονται το μηνύμα της Αναστάσεως και χαίρονται έτσι, ναι. Και άλλοι δεν το δέχονται και αυτό και μένουν στην κατάθλιψή τους. Και ναι, μένουν στις επιρροές στην προ-Χριστού κατάσταση. Της επίγειας ζωής, ναι. Η οποία έχει πολλές θλίψεις, όπως και να το κάνουμε. Η ζωή μας είναι ανακατεμένη χαρά και λύπη. Ναι. Θα σας ρωτήσει όμως κάποιος, καλά, και μετά το Χριστό, αφού ήρθε η κατάρα της Εύας, γιατί εμείς συνεχίζουμε να γεννάμε τα παιδιά μας με πόνο, θα σου πούνε μερικές γυναίκες, και οι άντρες θα λένε πάλι με τον υδρό του προσώπου μου τρώω, ναι. Το ψωμί μου. Διότι ακόμα είμαστε στην πεπτουκή κατάσταση. Mm. Η οποία μεν δεν ήρθε, εδόθη η δυνατότητα στον άνθρωπο, αν οικειοποιηθεί τη ζωή που φέρνει ο Χριστός με την Ανάστασή του, να ξεπεράσει όλα του τα πάθη και όλες τους αδυναμίες και να φτάσει στην προπτωτική και πέραν αυτής της, ναι. Κατάσταση. Μήπως... Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτόματα. Ναι. Θέλει αγώνα. Μήπως μια απάντηση... Υπάρχουν άνθρωποι άγιοι που έχουν φτάσει στην κατάσταση αυτή. Μήπως και ένα άλλο είδος απάντηση, λέω, μήπως είναι ότι τώρα υπό το φως του Χριστού τα βάρη αυτά που έχουμε στη γη μας φαίνονται ελαφρότερα. Δηλαδή, βεβαίως, οτιδήποτε και αν έχουμε, ζητάμε από τον Χριστό και μας ελαφρώνει. Ναι. Είτε οικονομικό είναι το πρόβλημα, είτε εργασιακό είναι, είτε είναι πόνος, ναι. Το κετού ή πόνος αρρώστιας. Υπάρχουν προβλήματα τα, ναι. Οποία εάν η ανθρωπότητα οικειοποιηθεί τις εντολές του Χριστού, θα αμβληθούν μέχρι και θα εξαφανιστούν. Διότι, εάν υπήρχε αγάπη και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, πάρα πολλά προβλήματα θα είχαν λυθεί. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα φτώχειας, πείνας, ασθένειας. Όλα αυτά, όπως και βλέπουμε σε πολλά, ναι, όπως βλέπουμε σε πολλά ευνομούμενα κράτη. Δεν θα είχε εγκληματικότητα. Ναι. Όπως βλέπουμε σε πολλά ευνομούμενα κράτη που έχουν λυθεί τα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα. Εγκληματικότητα πάντοτε υπάρχει, διότι. Όχι, αν είμαστε χριστιανοί, ας πούμε. Αν ήμασταν πραγματικοί χριστιανοί, βέβαια. Στο Άγιον Όρος επί 10 αιώνες τώρα δεν έχει παρατηρηθεί εγκληματικότητα. Επί 10 μόνο. 10 αιώνες είναι το Άγιον Όρος. Εντάξει. Από το 1000 είναι. Βέβαια, ο άρχον του κόσμου τούτου εργάζεται συνεχώς και... Το Άγιον Όρος 1000 χρόνια δεν είναι. Παραπάνω. Πόσα. Δεν μπορώ να πω ότι μετά τον 3ο-4ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζονται μοναχοί. Α, τότε οργανωμένα νομίζω μοναστήρια. Λέγεται ότι η Αγία Ελένη πήγε και εκείνη πήγε, πέρασε από το Άγιο Όρος. Και... Αλλά οι μονές έγιναν όχι και... υπό, ναι. Την αιγίδα των αυτοκρατόρων, νομίζω, έτσι, ναι. Όχι, στην αρχή υπήρχαν μικρές κοινότητες ή μικρά ασκητήρια κτλ. Ο Πέτρος Αθωνίτης. Στη συνέχεια οργανωθήκαν κάπως, ναι, ναι. Περισσότερο. Νομίζω ότι ο Πέτρος. Δηλαδή ασκητές υπήρχαν από πολύ παλιά, ναι. Στον Άγιο Όρος. Αλλά τα μεγάλα μοναστήρια γίνανε εκεί στην περίοδο της, ναι, αυτοκρατόρων. Των αυτοκρατόρων, ναι. Και πολλοί βοήθησαν οικονομικά. Mm. Ας μην ξεφεύγουμε, γιατί ναι, ναι, ναι. Πάρα πολλά να πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι η χαρά. Η οποία ο Παύλος μας λέει ότι είναι και καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπως η ειρήνη. Για την ειρήνη μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι η ειρήνη που, η έννοια της ειρήνης που υπάρχει στους ανθρώπους. Από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι φαίνεται στην ιστορία, η ειρήνη στην ανθρωπότητα είναι ένα άπιαστο όνειρο. Ο Ηράκλειος έλεγε πόλεμος πάντων πατήρ, που σημαίνει ότι ο πόλεμος ήταν μια μόνιμη κατάσταση της ανθρωπότητος. Μεταξύ προσώπων, μεταξύ κοινωνιών, μεταξύ κρατών και ούτω καθεξής. Οικογενειών. Ναι, ναι. Άραγε όταν λέγανε επομένως ειρήνη εννοούσαν το μη πόλεμο ή μια κατάσταση ανάμεσα σε δύο πολέμους, προετοιμασίας ή τέλος πάντων προσωρινών διακοπών των εχθροπραξιών. Η ειρήνη όμως που φέρνει ο Χριστός είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα αποκαθιστά την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Διότι είναι ο ίδιος Θεός και άνθρωπος συγχρόνως, μετέχει της ανθρώπινης φύσεως και με την ενανθρώπιση του
παίρνει την ανθρώπινη φύση και την θεραπεύει. Αποκαθιστά τις σχέσεις ανθρώπου και Θεού, ίνωσε λέει τα ύπλωση τα σφαλά μας και ίνωσε το πριν διαστώτα. Το πριν διαστώτα ήταν ο Θεός και ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα και ο Θεός. Ο Χριστός λοιπόν ενώνει την ανθρωπότητα του Θεού πρώτα. Μετά, επειδή έχει όλη την ανθρώπινη φύση, αλλά καθαρή χωρίς αμαρτία, ενώνει και τους ανθρώπους μεταξύ τους, μέσα στην Εκκλησία. Και τελικά έχει και τρίτη διάσταση η ειρήνη, φέρνει και εσωτερική ειρήνη στον κάθε άνθρωπο. Διότι απαλλάσσοντάς τον από τα πάθη, πάβει να υπάρχει ο διπλός νόμος, όπως λέει ο Παύλος, ότι βλέπω άλλο νόμο μέσα μου και η σύγκρουση μεταξύ του νόμου του Θεού και του νόμου της σαρκός. Ο άνθρωπος λοιπόν εξαγιάζεται, εξαγνίζεται και αποκαθιστάται και ειρήνη στο εσωτερικό του. Επομένως η ειρήνη του Χριστού είναι τριπλή, είναι τρισδιάστατη. Ναι, πες το αυτό. Η πρώτη ειρήνη είναι η κάθετη με τον Θεό. Η δεύτερη ειρήνη είναι η οριζόντια μεταξύ των ανθρώπων και η τρίτη ειρήνη είναι στο βάθος της καρδιάς του. Με τον εαυτό, με τον εαυτό του, ναι. Τέσσερις έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τέσσερις σχέσεις έχουμε ούτως ή άλλως. Τέσσερις σχέσεις έχουμε. Ποιες? Μία με τη σχέση με τον Θεό, μία με τους ανθρώπους, ναι. Μία με τον εαυτό μας και μία με τον Σατανά. Α, άμα βάλεις και τον Σατανά. Δηλαδή τότε... δεν πρέπει να έχουμε σχέση με τον Σατανά υπό την έννοια ότι θα αναζητούμε μία σχέση με τον Θεό. Ναι, ναι. Αυτός επιδιώκει να μας επιδιώκει σχέση μαζί μας. Κάθε... Και του λέμε εξούτε εμείς. Και αυτός, όχι, λέει κάτι, ναι, ναι. Να προσφέρω κι εγώ, λέει. Να προσφέρω. Ναι, να προσφέρει. Καλά, να προσφέρει. Σημειωτέρω ότι ο Σατανάς είναι ο πρώτος ανθρωποκτόνος και ο κύριος ανθρωποκτόνος. Προσπαθεί και τις καλές μας πράξεις να τις μαγαρίσει και, yeah. Και να μας βάλει σε πειρασμούς. Μα σκεφτεί το σκοπό της ζωής του είναι να πειράζει τον ανθρώπο. Είναι φοβερό δηλαδή. Ναι, και εκεί πέρα βέβαια φαίνεται η αξία του κάθε ανθρώπου, έτσι, μέσα από τους πειρασμούς, να κάνει το θέλημα του Θεού. Διότι αν ήταν όλα στρωμένα με χαλί, αν ήταν μάλλον μονόδρομος η αγιότητα, τότε δεν θα είχε πολύ αξία. Όπως λέμε ότι ο Χριστός ενανθρώπισε, για να μπορέσει να μιλήσει στους ανθρώπους τη γλώσσα τους, να ζήσει τη ζωή τους, να τους δείξει υπόδειγμα αγάπης και θυσίας και πρότυπο ζωής, ώστε να τον ακολουθήσουν από αγάπη και φιλότιμο. Όχι από πειθαναγκασμό. Αν ερχόταν σαν Θεός, με δύναμη και δόξα και με αγγέλους και τα λοιπά και διέταζε και τα λοιπά. Θα ήταν όλοι υποχρεωμένοι να κάνουν... Αν ερχόταν με κεραυνό σαν τον Δία. Ναι, σαν τον Δία. Θα επέβαλε το θέλημά του και οι άνθρωποι θα ήταν υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουν, αλλά η αρετή τους αυτή δεν θα είχε καμία αξία. Μπορεί να μην τον αγαπούσαν. Μπορεί να μην τον αγαπούσαν. Όπως δεν αγαπούσαν τους αρχαίους θεούς που ήταν δαιμόνια. Όπως δεν αγαπούμε το δυνάστη, τον ανεχόμαστε. Ακριβώς, ναι. Ο Χριστός όμως ήρθε ανάποδα. Ήρθε να κερδίσει τις καρδιές. Ναι, ήρθε να κερδίσει τις καρδιές, να δώσει πρότυπο ζωής. Και σύμφωνα με αυτό, όσοι τον ακολουθήσουν. Ο μεγαλύτερος παγκόσμιος καρδιοκατακτητής του κόσμου είναι ο Χριστός. Κατέκτησε καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι έδωσαν το σώμα τους, τα μάτια τους, τα αυτιά τους, τα χέρια τους, την ψυχή τους. Κάηκαν, ελιθάστησαν, επνίγησαν. Ναι. Μέσα σε έναν κόσμο βουτυγμένο στην αμαρτία, στην ακολασία, στους φόνους, στα εγκλήματα, στις δολοπλοκίες, έρχεται ο Χριστός να φέρει ένα νέο ήθος, που είναι ένα πεντακάθαρο ανθρώπινο ήθος. Και κάνει τον άνθρωπο να ελπίζει, να σέβεται, να αγαπάει. Λέω ότι αυτό είναι φοβερό κατόρθωμα. Μόνο αυτό το πράγμα να σκεφτεί κανείς, το ήθος των μαρτύρων και των αγίων, μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους ακαθαρσίας, πλήρους ανομίας, είναι ένα θαύμα. Εδώ ο Πλωτίνος έλεγε το πιο δύσκολο πράγμα να αλλάξει έναν άνθρωπο. Ανθρωπίνως δύσκολο. Πώς άλλαξε ο Απόστολος Παύλος όμως. Για το Θεό τίποτα δεν είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά για τους ανθρώπους είναι δύσκολο. Αποδιώκτης, μοβόρος. Ναι, ναι. Κατακτητής. Να προχωρήσουμε λιγάκι γιατί έχουμε κι άλλα ακόμα να πούμε. Καλά, μην βιάζεστε, έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Καλώς είναι και ο διάλογος. Ναι, σύμφωνα. Επομένως είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης, έτσι τον ονομάζει ο Ισαΐας. Και είπαμε ότι φέρνει ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ανθρώπων μεταξύ τους και του ανθρώπου στο εσωτερικό του. Αλλά άλλη μία εντολή δίνει ο Χριστός μόλις εμφανίζεται με την Ανάστασή τους. Με την Ανάστασή τους στους μαθητές του, λέει, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τα σαμαρτίας αφίετε αυτής, αν την ογκρατείτε και κράτητε.
δίνει μέχρι εξουσία. Τώρα βλέπαμε ότι ο Χριστός είναι αυτός που αφήνει αμαρτίες, που συγχωρεί αμαρτίες, και μάλιστα αυτό αποτελούσε αιτία σκανδαλισμού πολλών Ιουδαίων της εποχής του. Γιατί είπαν αυτό είναι θεϊκό πρόνομο. Γιατί έλεγαν μόνο ο Θεός μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Όσο λαμβάνεις μέρος σε ένα θεϊκό πρόνομο. Δεν είχαν βέβαια πιστέψει ότι ο Χριστός είναι και Θεός. Και αυτή λοιπόν τη χάρη και αυτή την ευλογία δίνει και στους μαθητές του και δια των μαθητών στους απογόνους του. Έτσι λοιπόν εγκαινιάζει, θα λέγαμε, ένα νέο τρόπο ζωής και στον οποίο υπάρχει και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό το ότι η αμαρτία δεν διονύζεται αλλά σταματάει με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Ο πεσμένος άνθρωπος λόγω της αμαρτίας δεν μένει στην πτώση του, σηκώνεται, μετανοεί, διορθώνεται, ανακαινίζεται, χαριτώνεται, γίνεται ένας καινούργιος άνθρωπος. Και έχουμε πάμπολα παραδείγματα πολλών αμαρτωλών ανθρώπων, πόρνες, δολοφόνοι, κλέπτες, μυχοί, κάθε είδους εγκληματίες, οι οποίοι κάποια στιγμή όπου τους άγγιξε η χάρη του Θεού, φρενάρανε το έγκλημα. Ξεχάσαν τον παλιό εαυτό τους, γυρίσαν σελίδα και γίνονται νέοι άνθρωποι. Και βλέπουμε πρώην πόρνες να γίνονται αγίες, να γυρνάνε και να κάνουν θαύματα στο όνομα του Χριστού και στο τέλος να μαρτυρούν για το όνομά του. Πάρα πολλά παραδείγματα. Από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την Αγία Ευδοξία, πάρα πολλές αγίες και αγίους. Οι οποίοι τα παλιά ήχη του στάθμου. Πρώτος ο ληστής. Ο ληστής με το μνήστητή μου, αλλά το μνήστητή μου δεν είναι μια απλή λέξη. Εκεί επάνω στο σταυρό, μπροστά, έχοντας δίπλα του έναν συσταυρωμένο κακούργο, μέσα σε εισαγωγικά, αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού στον κακούργο αυτό. Τον αποκαλεί Κύριο και του ζητάει να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Και έτσι λοιπόν αυτή η νέα πλέον οικονομία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας δημιουργεί νέες προϋποθέσεις για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό και λέει ο Χρυσόστομος ότι συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Φοβερή κατάσταση, φοβερή. Μη δεις, λέει, οδυρές το πνεύματα, συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλε. Με την Ανάσταση του Χριστού, εάν ο άνθρωπος οικειοποιηθεί αυτό το μεγάλο μυστήριο της Αναστάσεως, και θελήσει να μετανοήσει, του συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες και ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή φωτεινή. Υπάρχει βέβαια εδώ μια παράγραφος που πρέπει να προσέξουμε. Λέει ο Χριστός ότι όλες οι αμαρτίες θα συγχωρεθούν εκτός από μία. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και οι ερμηνευτές λένε ότι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η βλασφημία σημαίνει δυσφήμιση του Αγίου Πνεύματος, είναι να αποδίδει κανείς της πασιφανής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, το πονηρό πνεύμα. Μάλιστα. Αυτό απαιτεί τέτοια κακία και πόρωση, η οποία δημιουργεί αμετανοησία. Δηλαδή ουσιαστικά η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Να μην δέχεσαι το έλεος του Θεού. Τη θεϊκή παρέμβαση στον κόσμο. Τη θεϊκή παρέμβαση και ότι ο Θεός, και αυτό είναι πάλι ένα συζητήσιμο, πώς είναι μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν ενστερνιστεί καλά το πνεύμα του Ευαγγελίου και λένε «Μα εγώ έχω κάνει τόσο μεγάλα αμαρτήματα, τόσα εγκλήματα, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μου τα σβήσει». Περισσότεροι λένε «Δεν έχω κάνει τίποτα». Όχι, είναι μερικοί που συναισθάνονται ότι έχουν κάνει κάτι κακό. Αλλά πάλι χρειάζεται ταπείνωση για να δεχτείς ότι μετανοώντας ο Χριστός, ο Θεός μπορεί να σου συγχωρήσει αυτά τα μεγάλα αμαρτήματα. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός και λέει «Μα εγώ έκανα τόσο, δεν αξίζω». Αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο είναι ότι δεν έχω κάνει τίποτα για να πάω να συγχωρηθώ. Και τα δύο είναι λάθη. Να ταπεινωθώ και να ζητήσω το έλεος του Θεού. Ναι. Και τα δύο είναι λάθη. Δηλαδή ο ένας τραβάει ένα δρόμο. Ναι. Δηλαδή, και τα δύο είναι δαιμονικά. Δεν πάνε στη μέση οδό. Ναι. Που είναι ότι είναι σαν άνθρωπος έσφαλα και πρέπει να συγχωρηθώ. Αλλά λες, εγώ σαν άνθρωπος έσφαλα πάρα πολύ και δεν μπορώ να συγχωρηθώ. Και δεν μπορώ, ναι. Και ο ίδιος. Το λάθος, καθόλου. Ναι, ναι. Ποτέ. Το λάθος αυτού νου που λέω δεν μπορώ να συγχωρηθώ είναι ότι κρίνει και καταδικάζει τον εαυτό του, ναι. Πράγμα που η απόφαση για η δίκη και η καταδίκη δεν είναι δική του, είναι του Θεού.